Ξέρεις που πάει πρώτα. Spotify πρώτα, με συγχωρείς. Είμαστε και φιλοξενούμενοι. Έτσι. Όχι, έβαλες παραπάνω στον αδελφό σου. Μην του ξητάεις. Αλλήμωσα τον του ξητάεις. Άλλο. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα, καλή μου φίλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Grill Philosophy, η οποία αποτελείται από μένα, τον Γιώργο τον Μαλιώρα, τον αδερφό μου τον Ανδρέα Μαλιώρα και το σεφ μας, τον Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος πλέον είναι αναπόσπαστο μέλος της ομάδας του Grill Philosophy και βέβαια στην παρέα μας είστε και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε. Έτσι ακριβώς. Είμαστε όλοι μια μεγάλη Είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Σήμερα δεν θα έχουμε ψητά, αλλά έχουμε να σας πούμε ορισμένα πράγματα. Σαν εισαγωγή. Άναψε φούτια. Το έπεσε απότομα και αγρίεψε. Τη φούτια δεν την γυρίζει. Όχι. Τέλος πάντων. Είναι δυνατόν. Δεν μπορεί αυτό να μπορούσε τελικά. Από ένα κουντουσούλιο. Ήταν η μόνη σεζόν φέτος, χειμερινή, που αργήσαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε βίντεο. Χάσου να λέει αυτό. Άντε για αυτό. Μην πάρουν προβάδισμα. Στην υγειά σας. Νιώ παρά να το πιέσατε. Λοιπόν, αργήσαμε πολύ να ξεκινήσουμε βίντεο και υπήρχαν λόγοι γι' αυτό. Πρώτον ήταν οι πλημμύρες, οι πολύ μεγάλες που δέχτηκε ο νομός μας και όλη η Θεσσαλία γενικότερα. Οι καταστροφές πάρα πολύ μεγάλες και εμείς είχαμε κάποιες ζημιές, αλλά μπροστά στους υπόλοιπους οι δικές μας ήταν αμιλητές. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ένα φίλο του καναλιού και συνάδελφο, ο οποίος στήριξε οικονομικά μια οικογένεια πλημμυροπαθή, την οποία τη φιλοξενούμε και στο πατρικό μας όπου είναι άδειο, μέχρι να πάνε στο σπίτι τους ξανά. Τον ευχαριστούμε λοιπόν, δεν θα πούμε το όνομά του, γιατί είναι επιθυμία του, αλλά τον ευχαριστούμε από εδώ. Και επίσης, θέλουμε να σας ανακοινώσουμε και δύο ευχάριστα πράγματα, γεγονότα, ας πούμε, που μας συνέβησαν. Και πρώτο, θα ξεκινήσουμε από αυτό εδώ. Είναι η βράβευση, ας το πούμε, ή η πλακέτα του YouTube για τις 100.000 ακόλουθους. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς, γιατί εσείς συμβάλλατε για να μας απονεμηθεί αυτή η πλακέτα. Είναι και δική μας, είναι και δική σας αυτή η πλακέτα. Ακριβώς. Φέρτε εδώ. Δε. Πάρτε. Λοιπόν, κράτα την σαν εικόνα. Όχι, είναι πιο όμορφη με τον Ανδρέα. Έχω, κράτα. Όλο στη Ριάλια. Κάτσε να πιούμε. Του να πούμε. Κέτσι. Θα ανακοινώσουμε και μία κλήρωση που θα κάνουμε για 10 τυχερούς. Με αφορμή την πλακέτα. Βέβαια το σημαντικότερο για μας είναι πως σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσουν επιτέλους τα πρώτα 6 μείγματα καρικευμάτων. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη γραμμή παραγωγής, συσκευάζονται και θα διανέμονται στην Ελλάδα από τη Β' Τσαλόπουλος ΑΕ και θα μας πει τώρα ο Γιώργος και για τα μπαχαρικά δύο λόγια, αλλά και για το συνεργάτη μας. Τον Μιχάλη τον Τσαλόπουλο που έχει τη Β' ΑΕ, που δεν είναι άλλη από την εταιρεία που παράγει, διανέμει τα προϊόντα Ομοσπονδίας. Και να τον ευχαριστήσουμε. Πέσει εδώ. Πέσει. Όχι, δεν λέω. Καταλάβατε τι μου κάνει. Και έχει βάλει και μόνο ψάρι που ξέρετε δεν το τρώω, αλλά θα τον τακτοποιήσω. Στο θέμα μας. Λοιπόν, αλλά στο θέμα μας να πούμε λοιπόν και να τον ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε. Έτσι. Και βέβαια για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ομοσπονδία είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρείες τροφίμων που πάντα έχει σαν σημαία της την ποιότητα. Έτσι λοιπόν και εμείς τα μείγματα καρικευμάτων που για μας ήταν αποτέλεσμα έρευνας για πολλά έτη να καταφέρουμε να βγάλουμε όσο το δυνατόν πιο ποιοτικά προϊόντα και να σας δώσουμε σε εσάς προϊόντα πολύ καινοτόμα, ποιοτικά και νόστιμα. Έτσι ακριβώς. Για να κάνω και πιο νόστιμο το ψήσιμο. Για σένα δεν είναι μόνο το νόστιμο, θα κάνουν το ψήσιμο πιο γρήγορο. Για να μην σε έχουμε να γκρινιάζεις κάθε φορά εδώ, το άντε να τελειώνουμε και άντε να τελειώνουμε. Θα τρως πιο γρήγορα, αγόρι. Εδώ να πούμε βέβαια
πως δεν απευθύνονται μόνο στον ψίστη, απευθύνονται στον επαγγελματία ψίστη και μάγειρα, στον ερασιτέχνη ψίστη, αλλά και στην οικοκυρά. Και είναι σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο που δεν στερούν από το χρήστη τη δημιουργικότητα. Θα δείτε στην πορεία τι εννοώ με αυτό. Πες και για τα δώρα. Να δώσουμε και μερικά δώρα από τα μείγματά μας. Όποιος τα πάρει να είναι και από τους πρώτους που θα πάρει τα μείγματα. Όσοι από εσάς αφήσετε το όνομά σας με ένα σχόλιο, κάνετε ένα σχόλιο δηλαδή σε αυτό το βίντεο, θα μπείτε στην κλήρωση για να πάρετε 10 τυχεροί. 10 τυχεροί θα πάρουν από ένα σετ καρικευμάτων, 6 δηλαδή, αλλά θα πάρουν και τα προϊόντα της ΣΟΣ Ομοσπονδίας, μουστάρδες, κέτσαπ, μαγιονέζα κτλ. Μαζί με ένα φυλάδιο όπου με αυτές τις ΣΟΣ, αναμειγνύοντάς τους, θα μπορούν να κάνουν μοναδικές άλλες ΣΟΣ για τα κρεατικά τους, για τα μπέργκερ τους κτλ. Θα τα δείξουμε και στην πορεία αυτά σχέση. Θα τα δείξουμε και στην πορεία, αλλά πρώτοι θα τα πάρουν στα χέρια τους οι φίλοι που, οι 10 φίλοι τυχεροί που θα κληρωθούν σε αυτό το βίντεο. Αισιοδοξούμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο, πρώτα Θεός, να έχουμε και τη σειρά αυτή των καρικευμάτων. Είπαμε τώρα βρίσκονται στη γραμμή παραγωγής, βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλα, αυτά είναι τα πρώτα. Πολύ σύντομα θα βγει ένα προϊόν, έτσι θα το πω, που κυρίως θα αφορά πάνω απ' όλα την οικοκυρά, που θα μπορεί να μαγειρεύει ένα ελληνικό παραδοσιακό φαγητό, δεν θα πω περισσότερα, που όλοι μας αγαπάμε και τρώμε στα σπίτια μας σχεδόν όλο τον χρόνο. Δεν θα πω περισσότερο όμως. Εύκολα, γρήγορα και νόστιμα. Έτσι. Είπε τόσα καλά πράγματα και δεν τον έβαλε σε ένα καλό μιζέ. Και μου έβαλες... έχει τόσα κουντουζούλια που θα τη βγάζω και εδώ μόνο με το τσίπουρο. Και λοιπόν, μου έβγαλε τη ρέκα. Καλαγμένο. Πότε θα ανάψει φωτιά, τι θα κάνει, για άναψη. Το άρωγο, άμα. Λοιπόν, ναι. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Άντε, στην γεια μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Γεια σας, παιδιά. Σε λίγες μέρες θα είμαστε κοντά σας ξανά με καινούργια βίντεο για να σας δείξουμε αναλυτικά τι μπορούν να κάνουν τα μείγματα καρικευμάτων. Σημασία έχει ότι θα είναι προϊόντα με πάρα πολύ ενδιαφέρον και για ερασιτέχνες και για επαγγελματίες. Λοιπόν, άντε. Είδες, για να μιλάω ή πια λίγο. Γεια μας. Στην υγεία σας. Μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Καλό χειμώνα να έχετε. Πάντα καλά ψησίματα. Έτσι. Πάντα με καλή παρέα. Το βασικότερο με καλή παρέα. Και με καλό φαγητό. Έτσι. Άρα έτσι θα σας άφηνα εγώ με τα ψάρια. Δεν μπορείς χωρίς κρέας. Μπράβο, λέγοντα. Λοιπόν, όπως τα καταλάβατε, ο καθένας μας εδώ στο Grill Philosophy έχει και το ρόλο του. Ας, να το πω εγώ το ρόλο σας. Ο ένας τρώει, ο άλλος κάνει πως δοκιμάζει αλλά τρώει πιο πολύ και εγώ τις περισσότερες φορές μένω μυστικός. Αλλά τώρα δεν θα μου την γλιτώσει. Καλά ψησίματα, παιδιά. Καλά ψησίματα, παιδιά. Θα τα πούμε σύντομα.